τι καλό σας έχω σήμερα. Ανέκδοτο για αρχή. Τι κοινό έχει η Hyundai με τους βάρβαρους? Και οι δύο έχουν από ένα Conan. Ευτυχώς που είχε ζεστάνει έξω καιρός, γιατί αυτό το ανέκδοτο ήταν κρύο. Λοιπόν, 2022 Hyundai Kona N, το οποίο είναι το πιο άγριο, το πιο γρήγορο, το πιο συναρπαστικό Hyundai Kona που έχουν φτιάξει ποτέ. Τώρα μην με ρωτάτε γιατί η Hyundai έφτιαξε αυτό το hot crossover. Η αλήθεια είναι ότι τα crossover είναι τα καινούργια hatchback, ο κόσμος αυτά αγοράζει και δυστυχώς με βάση τα δεδομένα της αγοράς οι εταιρείες αποφασίζουν και κάνουν κάτι τέτοια μικροεκτρώματα. Και δεν είναι μόνο ότι το concept του αυτοκινήτου είναι λίγο... αλλά είναι και μπροστινοκίνητο. Δηλαδή με το ψηλότερο κέντρο βάρους, έτσι, με τη μεγαλύτερη μεταφορά βάρους στις στροφές, το κάνουν και μπροστινοκίνητο, που σημαίνει ότι όταν οι καταστάσεις γίνουν πιο γλιστερές, καλή τύχη να βρεις πρόσφυση. Με καλό καιρό και με καλά οδοστρώματα δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Κάτω από το καπό υπάρχει ένας δίλητρος τετρακύλινδρος τουρμπάτος κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 276 άλογα και 392 νιουτόμετρα ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων και φυσικά μπροστά έχει ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο μπλοκέ διαφορικό. Με τη βοήθεια του συστήματος εκκίνησης, το 0% έρχεται σε 6,2 δευτερόλεπτα και με τα ενισχυμένα φρένα, τα οποία έχουν δίσκους 360 χιλιοστών μπροστά και 315 χιλιοστών πίσω, το 100-0 έρχεται σε μόλις 41 μέτρα. Το αυτοκίνητο έχει και διάφορα προγράμματα οδήγησης. Για το δρόμο υπάρχει το Eco, υπάρχει το Normal, υπάρχει και το Sport, μιας και είναι crossover. Φυσικά υπάρχουν και μερικά εκτός δρόμου προγράμματα, τα οποία είναι γελία. Τα προγράμματα τα οποία είναι σημαντικά και πρέπει να θυμάστε είναι τα N προγράμματα. Υπάρχει φυσικά το πρόγραμμα N, το οποίο βάζει τα πάντα στην πιο άγρια τους μορφή, αλλά υπάρχει και δυνατότητα να τροποποιήσουμε ένα custom πρόγραμμα N και εκεί να επιλέξουμε την κάθε ρύθμιση όπως τη θέλουμε. Υπάρχουν και δύο επιπλέον ρυθμίσεις για το κυβότιο, υπάρχει το N Power Shift και το N Green Shift, τα οποία και τα δύο προκαλούν ένα overboost 10 δευτερολέπτων, κατά τα οποία ο κινητήρας αποδίδει και 10 παραπάνω άλογα και το κυβότιο αλλάζει ταχύτητες όσο πιο γρήγορα μπορεί. N λοιπόν, Green Shift και φύγαμε. Το Kona είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο, η μετάδοση της δύναμης στο δρόμο περνάει πάρα πολύ καλά και κρατάει. Το τιμόνι τραβάει λίγο, αλλά λογικό είναι. Έχουν αλλάξει το σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού, το έχουν βγάλει από την κολόνα του τιμονιού, το έχουν κατεβάσει κάτω στην κρεμαγέρα. Υποτίθεται για καλύτερη αίσθηση, τώρα σας γελάσω. Πάντως έχει γέλιο, δεν έχει πολύ turbo lag. Είναι ένα συναρπαστικό αυτοκίνητο. Όπως και να το κάνουμε, όσο και να διαφωνούμε με την κατασκευή του, ότι λέει, λέει. Και όλα αυτά παρότι ζυγίζει 1,5 τόνο, Έχει φυσικά εξάτμιση με ενεργές βαλβίδες οι οποίες ανοιγοκλίνουν ανάλογα το πρόγραμμα. Και στο πρόγραμμα οδήγησης N ακούγεται αρκετά ωραία. Κάνει κλαίνια, παπαπαπ, έχει πολύ πλάκα. Η οδική του συμπεριφορά είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχει βέβαια μια αρκετά απότομη μετάβαση από υποστροφή σε υπερστροφή μόλις αφήσουμε τον γκάζι στην κορυφή της στροφής. Δεν είναι σίγουρα πιο ικανό από το Veloster N, αλλά επειδή έχει πιο πολύ βάρος και μεγαλύτερη διαδρομή στην ανάρτηση και πιο ψηλό κέντρο βάρους, είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό από το Veloster N, μιας και με τη μεταφορά βάρους μπορούμε να προκαλέσουμε υπερστροφή. Όπως θα σας δείξω τώρα, παίρνουμε στροφή, αφήνουμε το γκάζι, οπα, και το διπλώνουμε. Το Kona N μάλιστα διατηρεί την πίσω ανάρτηση από τα τετρακίνητα μοντέλα, η οποία είναι multi-link. Και έτσι λοιπόν εξασφαλίζουν την πιο ουδέτερη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Και κοιτάξτε και εδώ, έχει χειρόφρενο κανονικό για να τραβάτε χειρόφρενα και να εντυπωσιάσετε την κοπέλα σας χτυπώντας πεζοδρόμια, ανεβαίνοντας πάνω από τείχους. Οπότε μην κάνετε βλακίες αν έχετε το ταλέντο, προσοχή έτσι. Το κακό με όλα αυτά τα κρατήματα και την οδική συμπεριφορά είναι ότι η άνεση στον δρόμο είναι χάλια. Μιλάμε. Όταν λέμε χάλια, χάλια. Δηλαδή ακόμα και τα ενεργά αμορτισέρ στη λειτουργία comfort δεν μπορούν να βοηθήσουν και πολύ την κατάσταση. Τα ελαττήρια είναι πάρα πολύ σκληρά. Νιώθεις το παραμικρό που περνάς πάνω από τον δρόμο. Δηλαδή η παραμικρή ανομαλία στέλνει μηνύματα στη σπονδυλική σου στήλη. Στη λειτουργία N είναι ακόμα χειρότερο. Δεν ξέρω, ο 18χρονος εαυτός μου νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ο 42χρονών Ιάσωνας ανυπομονεί να τελειώσει αυτή η εβδομάδα
Όπως και να το κάνουμε, εάν ο οδηγός δεν είναι με αδρεναλίνη τσίτα, το Kona N είναι ένα σχετικά άβολο αυτοκίνητο. Από άψη κατανάλωσης όμως τώρα τα πάει πάρα πολύ καλά, καθώς η μέση κατανάλωση που εμείς μετρήσαμε ήταν στα 8,7 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα, που για κάτι έτσι λίγο καυτό δεν είναι καθόλου άσχημα. Στο εσωτερικό το design είναι πάρα πολύ απλό, είναι εργονομικό, δεν έχουν κάνει τίποτα το εξεζητημένο, είναι όμως πάρα πολύ σκούρο, δηλαδή έχουν χρησιμοποιήσει τα ίδια μαύρα πλαστικά παντού, δεν υπάρχει κάτι που να σπάει λίγο τη μονοτονία, έτσι ένα carbon fiber ή κάτι, ξέρω εγώ, ένα γυαλιστερό μαύρο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι σκέτη μαυρίλα. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί όμως είναι αρκετά καλά για την κατηγορία. Το δέσιμό τους είναι φανταστικό, γιατί ακόμα και με αυτή την πολύ σκληρή ανάρτηση δεν ακούγεται ο παραμικρός στριγμός. Από άψη εργονομίας, όλα είναι πάρα πολύ εύκολα στο να καταλάβεις τι κάνουν, πώς δουλεύουν και να μπορείς να τα φτάσεις. Τα κουμπιά όλα είναι πάρα πολύ εύκολα στη χρήση τους και όλα τα κουμπιά είναι πάρα πολύ κατανοητά στο τι κάνουν. Ο πίνακας οργάνων είναι και αυτός οθόνη, έχει πολύ ωραία γραφικά, είναι πεντακάθαρος και μάλιστα μπορείς να το ρυθμίσεις έτσι που το design των γραφικών να αλλάζει με βάση το πρόγραμμα οδήγησης. Το infotainment είναι και αυτό πάρα πολύ απλό στη χρήση του, ανταποκρίνεται σχετικά γρήγορα, υποστηρίζει ενσύρματο CarPlay και Android Auto, έχει και αυτό αρκετά μεγάλη οθόνη, ωραία γραφικά, πολύ καλή κάμερα οπισθοπορίας και το ηχοσύστημα δεν είναι καθόλου άσχημο. Επίσης μπροστά υπάρχει ένας ασύρματος φορτιστής και δύο θύρες USB. Το αυτοκίνητο διαθέτει θερμαινόμενο τιμόνι, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα, αλλά δεν έχει ηλιοροφή και το βράδυ μάλιστα το ταμπλό παραμένει πολύ σκοτεινό, είναι όσο σκοτεινό είναι και την ημέρα, είναι σκέτη μαυρίλα. Το τιμόνι είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και αυτά τα δύο N κουμπιά, το ένα για τα κανονικά προγράμματα οδήγησης, το άλλο για τα N προγράμματα, έχει και το κόκκινο κουμπί που είναι για το N Green Shift και από την πίσω μεριά έχει πάρα πολύ ωραία paddles. Τα καθίσματα είναι πάρα πολύ sportive, είναι σκληρά αλλά στηρίζουν το σώμα πάρα πολύ καλά. Το κάθισμα του συνοδηγού έχει χειροκίνητες ρυθμίσεις, το κάθισμα του οδηγού είναι ηλεκτρικό, αλλά δεν έχει μνήμη για τον οδηγό, συνοδηγό, για πρώτο-δεύτερο οδηγό, οπότε αν το μοιράζεστε το Kona με άλλους ανθρώπους, δυστυχώς θα πέσει πολύ μπρος-πίσω στη ρύθμιση του καθίσματος. Τώρα, η θέση οδήγησης είναι λίγο πιο πάνω από ό,τι θα ήθελα, δηλαδή είμαι πιο όρθιος για να έχω την ιδανική απόσταση που θέλω να έχω από το τιμόνι. Είμαι λίγο πιο κοντά στα πετάλα από ό,τι θα ήθελα. Δεν μπορώ να βολευτώ 100%, αλλά έχω βολευτεί 90% και αυτό είναι αρκετά ικανοποιητικό. Δεν έχω παράπονο. Τα πίσω καθίσματα τώρα είναι απλά απαράδεκτα. Να τυχαίνονται την έξτρα πρακτικότητα με τα crossovers. Το συγκεκριμένο, μάλιστα, με τα πιο θηριώδη μπροστινά sportive καθίσματα. Έχει ακόμα λιγότερο χώρο για τα γόνατα για τους πίσω επιβάτες. Κάτω για τα πόδια είναι εντάξει, για πάνω και για τα κεφάλια μια χαρά. Μικρά παιδιά νομίζω θα κάτσουν εδώ χωρίς παράπονο, αλλά ενήλικες δεν θα είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Επίσης δεν υπάρχουν αραγωγοί, δεν υπάρχουν θύρες USB και δεν είναι θερμαινόμενα τα πίσω καθίσματα. Το προπαγκάζ έχει αρκετά καλό μέγεθος, είναι στα 543 λίτρα μέχρι το ταβάνι. Στην Ευρώπη σίγουρα θα δίνουν μικρότερο νούμερο. Οι τιμές εδώ στον Καναδά ξεκινάν και τελειώνουν στα 41.995 δολάρια, καθώς μόνο με κάποιο χρώμα μπορεί να αυξηθεί πολύ λίγο η τιμή, νομίζω γύρω στα 200 δολάρια είναι. Δεν υπάρχει καμία έξτρα επιλογή να βάλει κάποιο στο αυτοκίνητο. Στην Ελλάδα η τιμή του είναι στα 43.990 ευρώ. Στη γυναίκα μου το Kona N άρεσε πάρα πολύ. Νόμιζε ότι είναι ένα πολύ εύκολο οδήγητο αυτοκίνητο, το πήγε παντού, της άρεσε η δύναμη. Δεν παραπονέθηκε παραδόξως για την ανάρτηση, που αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η γυναίκα μου είναι ακριβώς ο άνθρωπος που αγοράζει τέτοια αυτοκίνητα και που δημιουργεί τα δεδομένα της αγοράς, με τα οποία η Hyundai και κάθε άλλη εταιρεία πάνε και φτιάχνουν αυτοκίνητα. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να προτιμήσει κάποιος το Kona N από το Veloster N. Σιγά τώρα την έξτρα πρακτικότητα, μία πόρτα παραπάνω έχεις με το Kona N. Πίσω τα καθίσματα δεν νομίζω ότι έχουν πιο πολύ χώρο, δεν νομίζω ότι έχεις μεγαλύτερο πορπαγκάζ. Ίσα που χάνεις γιατί έχει παραπάνω βάρος, ψηλότερο κέντρο βάρους και κατά συνέπεια χειρότερες επιδόσεις και λιγότερα κρατήματα. Αυτά λοιπόν και με το Kona N. Το θα ήθελα να είμαι GLA AMG, αλλά δεν είμαι. Στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως το Puma, το ST, το οποίο έχει λιγότερη δύναμη, αλλά είναι πιο φτηνό και μάλλον είναι λίγο πιο καλωστημένο από αυτό. Δεν ξέρω. Εύχομαι μια μέρα που θα έρθω στην Ελλάδα να δοκιμάσω ένα. Αυτά λίγο πολύ. Kona N, Conan ο Βάρβαρος. Αυτά. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, που ελπίζω να σας άρεσε, δηλαδή, γιατί να μην σας άρεσε, πατήστε το like, κάντε εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, το είπαμε αυτό, πέστε τους και αυτονών να πατήσουν εγγραφή,
Αυτά. Το πιο σημαντικό είναι μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.